Καλό μεσημέρι. Πρώτη μέρα σήμερα για 48 και πλέον χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 119 σχολικές μονάδες Παγκύπρια, όπου υπηρετούν πέραν των 7.500 εκπαιδευτικών. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με τις καλύτερες προϋποθέσεις σε συνθήκες ομαλότητας, εν μέσω δεκάδων καινοτομιών, μεταρρυθμίσεων και νέων δράσεων που θα μας οδηγήσουν σταδιακά στην υλοποίηση του οράματός μας για ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Ενδεικτικά και μόνο, καταγράφω δράσεις που αφορούν στην αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων και στη μείωση της ύλης, στη βελτίωση των συνθήκων διδασκαλίας και μάθησης, περιλαμβανομένης και της έναρξης εγκατάστασης κλιματιστικών, στον εξυγχρονισμό του ολοήμερου σχολείου, στην μετάβαση από την ειδική στην ενιαία εκπαίδευση, στην εισαγωγή παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας και του αναλφαβητισμού, στην αναβάθμιση της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην μετάβαση στο ψηφιακό σχολείο, στην περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας. Οι προαναφερθήσεις δράσεις και μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με το σύνολο των πολιτικών και των αλλαγών που προωθούνται για πρώτη φορά τεκμηριωμένα, στοχευμένα και στην βάση παιδαγωγικών κριτηρίων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, έχουν ήδη επιφέρει νέα πνοή και σημαντική πρόοδο στην παιδεία του τόπου μας. Η έμφαση που αποδίδει η κυβέρνηση στην παιδεία αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των στοχευμένων επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που ήδη υλοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε στην βάση προγραμματισμού και μέσω του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την επίλυση χρόνιων ζητημάτων και στρεβλώσεων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η νέα σχολική χρονιά, λοιπόν, ξεκινά με τα σχολεία μας να οδεύουν προς την καλύτερη εκδοχή τους και την δυναμική προοπτική τους. Στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη την εβδομάδα 22-29 Σεπτεμβρίου του 2024, θα λάβει χώρα τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Κατά την τριμερή αυτή συνάντηση, αναμένεται να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η πρόοδος σε τομείς τριμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα είναι τα ζητήματα ενέργειας, άμυνας και διασποράς. Αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει μια ευκαιρία επίσης για συζήτηση και συντονισμό επί ζητημάτων στρατηγικού ενδιαφέροντος, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, περιφερειακών ζητημάτων και βεβαίως οι εξελίξεις στην περιοχή και οι πτυχές των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο. Πρόκειται πλέον για μια καθιερωμένη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα αποτελέσει και μια ευκαιρία καλύτερης προετοιμασίας των επερχόμενων επίσημων υπουργικών ή ανώτερων τριμερών συναντήσεων. Η φετινή συνάντηση προσφέρεται επίσης και για την προετοιμασία της 10ης Συνόδου Κορυφής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κόμπος, θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του στα πλαίσια του συνεχού συντονισμού των δύο Υπουργών. Άλλωστε, η Κύπρος και η Αίγυπτος έχουν αναπτύξει μια διμερή στρατηγική σχέση που συμβάλλει θετικά στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι που έχουμε συνεργαστεί στενά για την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων βασισμένων σε αρχές, με γνώμονα την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την διαφάνεια. Και βεβαίως συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω προώθηση και εμβάθυνση των διαχρονικών αυτών σχέσεων. Διαχρονικές σχέσεις των δύο χωρών, τις οποίες επαναβεβαίωσαν και συζήτησαν κατά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κόμπος, με τον Αιγύπτιο ομολογό του, όπως επίσης και τις περιφερειακές εξελίξεις, ενώ επιβεβαίωσαν την ισχύ και την δυναμική της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, που βασίζεται στην αμοιβαία δέσμευση στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήματα. Κοιτάξτε, να σας πω πρώτα απ' όλα, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι η ευρύτερη εμπειρία της χώρας μας σε τέτοιου μεγέθους και σημασίας έργα
μας επιτάσσει το να αποσαφινιστούν όλες οι πτυχές, όλες οι παραμέτροι, να μην υπάρχει καμία ασάφεια, επικοδομητική ημί και βεβαίως να μην υπάρχουν κενά στις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Ο στόχος είναι πρώτιστος και παραμένει βεβαίως αυτό το έργο και όλοι οι πυλώνες που έχουμε θέσει στον ενεργειακό μας σχεδιασμό να μπορέσουν να ανακουφίσουν τα κυπριακά νοικοκυριά και τον Κύπριο καταναλωτή, να οδηγήσουν στην μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος και σαφώς εννοείται να μην μετακυλιστεί επιπρόσθετο κόστος στον Κύπριο καταναλωτή. Η σύσκεψη της Τρίτης είναι ακριβώς μια ευκαιρία το να μπερέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αυτό θεωρήθηκε ορθό από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητηθούν όλες αυτές οι πτυχές με μια ενιαία ερμηνεία, με μια ενιαία ανταλλαγή απόψεων ως προς τα ζητήματα τα οποία χρήζουν σε αυτό το στάδιο της συζήτησης διευκρίνησης. Είναι κάτι το οποίο έχουμε επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι είχαν ζητηθεί διευκρινήσεις, απαντήσεις σε αυτές τις διευκρινήσεις θα καθορίσουν και τα επόμενα βήματα. Νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό και αυτό δεν το εξ όσων έχω δει τουλάχιστον από τις δημόσιες τοποθετήσεις, κανείς δεν αρνείται την σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ιδιαίτερα αυτού του έργου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε όλες μας τις αποφάσεις με την δέουσα επιμέλεια και την αυτονόητη υπευθυνότητα που θα πρέπει και θα έπρεπε να χαρακτηρίζει όλα τα έργα τέτοιου μεγέθους για την χώρα μας και τη σημασία του. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η έκθεση κόστους ωφέλους που έχει υποβληθεί από τον ΑΔΜΙΕ έχει υποβληθεί και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου έχουν ζητηθεί κάποια στοιχεία ή επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων αυτής της έρευνας. Και βεβαίως είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να επαναλάβω. Είναι στην διαδικασία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από το καλοκαίρι δεν είχε καταστεί εφικτή η κατακύρωση της προσφοράς του εμπειρογνώμονα που θα μπορέσει να προχωρήσει. Είναι όμως σε διαδικασίες κατακύρωσης, προσφοροδότησης και κατακύρωσης για να γίνει και η δική μας μελέτη το συντομότερο δυνατόν. Άλλωστε, εκείνη η μελέτη και εκείνη η συζήτηση είχε ξεκινήσει κατά το κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο κ. Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Νικολάου. Πώς σχολιάζετε αυτές τις έρευνες? Εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον από ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού τον οποίο εκπροσωπείτε, πρόκειται για καταγγελία από μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ή, να μην πω καταγγελία, από επιστολή. Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Εκείνο το οποίο θα πούμε είναι αυτό που λέμε σε κάθε περίπτωση και το έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση έμπρακτα, ότι αν υπάρχουν οι όποιες υπόνοιες, οι όποιες σκιές, θα πρέπει όλα να διερευνηθούν, όλα στο φως. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε το όφελος του Κύπριου καταναλωτή και με αυτό τον γνώμονα θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις στην βάση των πραγματικών δεδομένων, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχουν οι οποιασδήποτε σκιές. Να μου επιτρέψετε όμως ένα ευρύτερο σχόλιο. Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση, αν θέλετε, και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε για ακόμα μια φορά, είναι η διαφοροποίηση ως προς το ύφος και την φιλοσοφία των τοποθετήσεων που βλέπουμε τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες ως προς την υλοποίηση αυτού του έργου σε σχέση με τις τοποθετήσεις που βλέπαμε από τα ίδια πρόσωπα λίγο καιρό προηγουμένως. Νομίζω είναι γνωστό, δεν υπάρχει λόγος εμείς να αναφερθούμε. Οι ίδιοι επιμένουν να τοποθετούνται σχεδόν καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως. Να σας θυμίσω ότι αυτό το έργο, και είναι καλό κάποια πράγματα να τα αναφέρουμε, αυτό το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012. Και τον Οκτώβριο του 2022, αν δεν κάνω λάθος, είχαν πραγματοποιηθεί και εγκαίνια για αυτό το έργο σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Δεν είχαμε δει τις ίδιες τοποθετήσεις, την ίδια ένταση σε αυτές τις τοποθετήσεις κατά εκείνο το διάστημα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε με ενδιαφέρον και ως
και ως προς την ευρύτερη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα και ως προς την ένταση αυτής της συζήτησης που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα. Εμείς ως κυβέρνηση κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια σειρά από έργα, μια σειρά από εθνικής σημασίας έργα, τα οποία οφείλουμε να πούμε ότι χρήζουν της δέουσας επιμέλειας στις όποιες αποφάσεις θα λάβουμε, γιατί θα είμαστε υπόλογοι στις επόμενες γενιές. Για να σας θυμίσω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά τα έργα θα έχουν αντίκρισμα θετικό ή αρνητικό και στις επόμενες γενιές και μετά από χρόνια. Ως κυβέρνηση επιλέξαμε να είμαστε υπεύθυνοι και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν όχι μόνο το αυτονόητο, αλλά αυτό που θα ζητούσε και ζητάει η κοινωνία από εμάς με όλη την ευκρίνεια, με όλη την σαφήνεια που μπορούν να χαρακτηρίζονται οι αποφάσεις μας, να λαμβάνονται τα πραγματικά δεδομένα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Εμείς εδώ ως κυβέρνηση, εγώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αυτό το οποίο έχω να σας διαβεβαιώσω και αυτό το οποίο νομίζω αποδεικνύεται είναι ότι η σύσκεψη της ερχόμενης Τρίτης, μια ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που παραλαμβάνω προηγήθηκε μια περίοδος συζητήσεων. Αυτή η σύσκεψη θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμη και δεν το θεωρούμε μόνο εμείς, προφανώς με την συμμετοχή τους σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν ως χρήσιμη αυτή τη συζήτηση και εμείς πράττουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το οφειλόμενο για να διασφαλίσουμε τον Κύπριο καταναλωτή και βεβαίως το όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία να πω αυτό το οποίο θα έπρεπε και νομίζω είναι αυτονόητο. Οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα ζήτημα όπως είναι η υλοποίηση αυτού του έργου, η προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης ως προς την σημασία του, όχι μόνο στο γεωπολιτικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, στην εξυπηρέτηση του. Στον ρόλο που θα παίξει στην εξυπηρέτηση του ενεργειακού σχεδιασμού μας, έχει πολλαπλές πτυχές που θα πρέπει να εξεταστούν. Οικονομικές πτυχές, νομικές πτυχές. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι αποσαφηνισμένο, ή ακόμα μια φορά, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε σκία, το οποιοδήποτε κενό. Άλλωστε, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε, όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, και την νύχτα της Τετάρτης μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, μια πολύωρη σύσκεψη στην παρουσία της νομικής υπηρεσίας του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, για να μπορέσει ακριβώς να υπάρχει αυτή η σφαιρική, η συλλογική άποψη. Η συνάντηση της Τρίτης, η σύσκεψη της Τρίτης θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθούν αυτά τα πράγματα και οι διευκρινήσεις που χρειάζονται. Εμάς ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι μέσα από αυτή την σύσκεψη να μπορέσουν τα όποια ζητήματα υπάρχουν από όλα τα μέρη να είναι μια κοινή ενιαία ερμηνεία όλων των ζητημάτων και να υπάρξει από εκείνο το σημείο και μετά πρόοδος. Κοιτάξτε, αυτό που επιθυμούμε ως κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι το όφελος του Κύπρου καταναλωτή. Αυτό είναι το μοναδικό που επιθυμούμε, αυτός είναι ο στόχος μας και βεβαίως να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα λειτουργήσει καταλυτικά στον ενεργειακό μας σχεδιασμό. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί και μέσα από τις συζητήσεις, τις όποιες συζητήσεις κάνουμε. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτό το έργο ξεκίνησε με έναν άλλο φορέα υλοποίησης. Ο φορέας υλοποίησης έχει αλλάξει από την αρχή του χρόνου. Υπάρχουν κάποια δεδομένα μετά την αλλαγή του φορέα υλοποίησης και είναι αυτά που συζητώνται. Δεν έχει μπει αυτή η παράμετρος ή ο περιορισμός, αν θέλετε, κάθε άλλο. Εμείς θεωρούμε ότι...
Δεν υπάρχει αυτός ο στόχος ή αυτή η επιδίωξη, αν θέλετε. Δεν θα καθοριστούν οι αποφάσεις από αυτή την παράμετρο. Η παράμετρος είναι μία και μοναδική. Είναι να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση με πλήρη σαφήνεια να γνωρίζουμε την παραμικρή λεπτομέρεια, την παραμικρή παράμετρο που θα οδηγήσει στο όφελος του Κύπρου καταναλωτή και να μην οδηγηθεί ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού σε ψηλότερα σημεία από ό,τι είναι σήμερα. Το πρώτο οποίο θα πρέπει να σας πω, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, το έχω πει και προηγουμένως, είναι και ζητήματα οικονομικά και ζητήματα νομικής φύσεως, τα οποία νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό σε ένα έργο αυτής της κλίμακας, ότι θα πρέπει να ληφθούν στην βάση, παραλαμβάνω, το έχω πει και προηγουμένως, πραγματικών δεδομένων και δεδομένων τα οποία δεν χρήζουν διαφορετικής ερμηνείας ή δεν υπάρχουν, αν θέλετε, ασάφειες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σας διαβεβαιώ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο συλλογικά εργάζεται με ένα μοναδικό στόχο. Το κάθε Υπουργείο, αυτό το έχω απαντήσει πολλές φορές την προηγούμενη μέρα, τόσο εγώ όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα το πρωί, το κάθε Υπουργείο, ανάλογα με το δικό του χαρτοφυλάκιο, θα εκφράσει τις δικές του απόψεις, τις δικές του τοποθετήσεις. Πέραν τούτου, στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό δεν γνωρίζω αν ήταν πάντα η πρακτική, γίνεται μια πολύ επικοδομητική σφαιρική συζήτηση, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους ζητήματα, για να μπορέσει να ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση που να θωρακίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ελαχιστοποιεί τα όποια ρίσκα υπάρχουν. Ως προς το άλλο ζήτημα, έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νομίζω να πρέπει να τίθεται ζήτημα αφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων από εμάς. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει εμείς οι ίδιοι ότι βρισκόμαστε σε συχνή επικοινωνία, σε τακτική επικοινωνία τόσο με την ελληνική κυβέρνηση όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού το έργο είναι κοινού ενδιαφέροντος. Μόλις προλίγου σας έχω ανακοινώσει την τριμερή που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Οι σχέσεις Αθήνας-Λευκοσίας, Λευκοσίας-Αθήνας παραμένουν αγαστές και στενές. Δεν τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης. Εδώ είναι ζήτημα ενός μεγάλου έργου, ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο επαναλαμβάνω και νομίζω αυτό θα είναι η απέτηση όλων εσάς, αλλά και της κοινωνίας που μας παρακολουθεί, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κρίζες ζώνης ή ασαφείς. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να ερμηνεύσω προθέσεις, αναφέρομαι στο τελευταίο που έχετε πει, προθέσεις ή να ερμηνεύσω τον λόγο των τοποθετήσεων ή τον τρόπο που κινείται ο κάθε ένας που μπορεί να τοποθετείται. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς η πίεση που έχουμε, η αποκλειστική πίεση που έχουμε ως κυβέρνηση, είναι η πίεση να ανακουφιστούν τα κυπριακά νοικοκυριά, να ανακουφιστεί ο Κύπριος καταναλωτής το συντομότερο δυνατόν από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σας θυμίζω ότι αυτό το έργο, κατά προηγούμενες εξαγγελίες, πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2024. Έχει μετατοπιστεί το χρονοδιάγραμμα, όπως και αρκετά άλλα έργα στρατηγικής σημασίας, στα οποία με την σωστή, αν θέλετε, με το σωστό προγραμματισμό ή με την δέουσα επιμέλεια θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει. Εμείς αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ως προς τις πληροφορίες που έχετε από πλευράς του ΑΔΜΙΕ. Αυτό το οποίο όμως θα τονίσω και θα υπογραμμίσω για άλλη μια φορά είναι ότι ο στόχος μας είναι αυτός και μόνος.
άλλο πράγμα. Είχαμε χθες την μία περίπτωση, είχαμε και πριν δύο εβδομάδες δεν επέτρεψαν την είσοδο στον κοινοτάρχη της Άσσας. Μας προβληματίζει αυτό, κανένας δηλαδή δεν μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια αν θέλει να επισκεφθεί. Έχει υπάρξει, αν δεν κάνω λάθος, σχετικό δημοσίευμα για επιστολή που στάλεγε και στον κύριο Colin Stewart για το συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, που Ελληνοκύπριοι έχουν βρεθεί στο λεγόμενο stop list, να μην μπορούν να μεταβούν στις κατεχόμενες περιοχές μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για αυτές τις παράνομες ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος και μέσω της διπλωματικής οδού και με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη για να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις προκλήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τελικά, να πω με το τελικό σας ερώτημα, θέλετε πρώτον και μετά μια ευρύτερη τοποθέτηση ως προς το ζήτημα της ανακοίνωσης. Το ζήτημα στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα ζήτημα το οποίο τακτικά και με συνέπεια του Υπουργείου Εξωτερικών διενεργεί και βρίσκεται σε επαφή, αλλά και αναλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Βεβαίως, διαρκώς όμως είναι μια προσπάθεια στην οποία θέλουμε και να επικοινωνήσουμε, αλλά και να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας, γιατί ακριβώς οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και είδαμε και πρόσφατα τις αποφάσεις για το Βαρός είναι αποφάσεις που θεωρούμε ότι στέλνουν τα σωστά μήνυματα. Το δεύτερο είναι ότι ως προς την ανακοίνωση την ίδια, η ενημέρωση που έχουμε και από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της Επιτροπής είναι ότι ελάχιστα, πυρολάχιστος αριθμός των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές μας έχει καταφύγει σε αυτή την Επιτροπή και ακόμη πιο απερολάχιστος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί ή που έχουν εξεταστεί. Εντάξει, είναι μια προοπτική την οποία δεν μπορούμε ούτε να αποκλείσουμε αλλά ούτε να μιλήσουμε με τα βεβαιότητα. Άλλωστε, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας αξιοπιστός εταίρος και αυτό έχει σαφώς αντίκρισμα και στις επενδύσεις που μπορούν να προσελκυστούν, να προσελκύσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε τέτοιου είδους έργα. Είναι μια παράμετρος. Δεν μπορούμε εμείς να προκαταβάλουμε το ποιοι θα επιδείξουν ενδιαφέρον ή πόσο αυτό το ενδιαφέρον θα προχωρήσει. Άρα υπάρχει στο τραπέζι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που θα διαπραγματευτεί, θα διαβουλευτεί το ενδιαφέρον με τα όποια ενδιαφέρομενα μέρη μπορεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Επιδίωξη της Λευκωσίας είναι σε όλα αυτά τα έργα στρατηγικού ενδιαφέροντος. Ναι, να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και από χώρες και ασφαλώς μια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το να εκφράζει την στήριξή της είναι ψήφος εμπιστοσύνης και στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση.